Ο Παύλος είχε πει μια τη φράση τα τελευταία λεπτά ότι στην απευθυνόμενος σε κάποιον που τον προέτρεπε να φύγει, ότι εγώ στη γειτονιά μου θέλω να περπατάω ελεύθερος. Ναι, ήταν οι κουβέντες του αυτές. Ήταν λόγια του. Και ήταν, και αυτό ήθελε, να περπατάει ελεύθερος. Και δεν φοβόταν να περπατήσει ελεύθερος, γιατί δεν ήταν πουθενά ο Παύλος. Όταν σώστη, δηλαδή ήταν η ζωή του. Άνοικε αλλού, δεν άνοικε, δεν είχε καμία σχέση ούτε με την πολιτική, ούτε με το έργο του εξάλλου, εντάξει, τώρα πια μπορείτε να το δείτε όλοι. Συζητούσατε στο σπίτι για τη Χρυσή Αυγή. Γιατί δεν είχε λόγους να φοβηθεί. Mm-hmm. Τον προβλημάτιζε αυτή η Χρυσή Αυγή σαν οργάνωση, δηλαδή μιλούσατε στο σπίτι και να πει ότι τι είναι αυτά τα πράγματα. Λίγα πράγματα, έτσι, πολύ λίγα πράγματα. Δεν είχαμε ιδιαίτερα πολιτικές συζητήσεις εδώ μέσα, από δεν βλέπαμε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μας αγγίζει. Σε κάποιες συζητήσεις, απλά αυτό που μπορεί να λέγαμε, ότι και η απορία του ήταν και η δική του και η δική μας. Η δική μου περισσότερο, γιατί είναι μαζί, σας λέω τώρα για τις συζητήσεις δικές μας. Ναι. Ότι πώς γίνεται, πώς γίνανε τόσοι πολλοί. Απορία είχαμε, πώς γίνανε τόσοι πολλοί. Αλλά δεν είχε πει ποτέ ότι φοβάμαι ή ότι... Όχι, ποτέ. Πώς σχολιάζετε την αποφυλάκηση του κυρίου Κασιδιάρη και των υπολείπων και την αμέσως επόμενη βίαιη συμπεριφορά τους? Τι να πω, ότι είναι... ότι εξακολουθεί να είναι, να ζούμε πάλι, δηλαδή να εξακολουθούμε μετά το αίμα του παιδιού να ζούμε πάλι τραγικές στιγμές, να βλέπουμε, να ακούμε και να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο, δεν άλλαξε κάτι. Πείτε μου κάτι άλλο, σαν μάνα, τι θα λέγατε στις μάνες που γνωρίζουν πως τα παιδιά τους είναι μέλη της Χρυσής Αυγής? Τι θα λέγατε σε αυτές τις μάνες? Δεν θα απαντήσω, παιδιά μου. Δεν θα απαντήσω καθόλου. Δεν μπορώ, σέβομαι την κάθε μάνα. Την κάθε μάνα που την αξιώνει ο Θεός και γίνεται μάνα, δεν μπορώ να απαντήσω τίποτα. Εσείς μου λέγατε πριν ότι συμβουλεύατε στο παιδί σας να αγαπάει. Ναι. Γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει μια μάνα που λέει το αντίθετο. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία που μπορεί να λέει το αντίθετο. Γι' αυτό δεν μπορώ να σχολιάσω καμία μάνα. Ναι, αλλά μέσα στο χώρο της Χρυσής Αυγής τους μαθαίνουν, τους ποτίζουν το μίσος. Δηλαδή εσείς το παιδί σας του μάθατε να αγαπάει τους ανθρώπους. Ήταν από τους ανθρώπους που μάζευε χρήματα από το χαρτζιλίκι του να βοηθάει. Δεν υπάρχει μάνα που να μην έχει μάθει το παιδί της να αγαπάει, γιατί και εκείνη έμαθε να αγαπάει όταν έγινε μάνα, πιστεύω. Δεν ξέρω τι αναγκάζει το καθέναν και γίνεται και φτάνει σε αυτό το σημείο να μπει σε μια τέτοια οργάνωση. Ο σύζυγός σας είχε δηλώσει πως θα ήθελε να μάθει ποιος ειδοποίησε για τη δολοφονική επίθεση του παιδιού σας. Ο άνθρωπος αυτός και εντοπίστηκε και ομολόγησε και κρίθηκε προφυλακιστέως. Τι θα του λέγατε, τι θα λέγατε σε αυτόν και τι θα λέγατε ακόμα και στον ίδιο το Ρουπακιά? Αυτό που θα πω το ζητάω από όλους. Από όλους τους υπεύθυνους. Και αυτόν που έχω σε το μαχαίρι και σε όλους. Σε όλους όσοι είναι υπεύθυνοι. Θέλω το παιδί μου πίσω. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, τίποτε άλλο. Θέλω το παιδί μου πίσω. Αυτό, τίποτε άλλο. Δεν έχω τίποτε άλλο να πω. Θα θέλατε να μου πείτε με τρεις λέξεις ποια θα είναι τα πράγματα που θέλετε να θυμόμαστε για τον Παύλο Φίσα? Τρία πράγματα. Πάνω απ' όλα αυτό. Αυτό. Ότι δεν είχε μάθει να μισεί. Αγάπη. Ένα αυτό, αυτό για τα καινούργια παιδιά που έρχονται, για τις καινούργιες γενιές που ακόμα δεν έχουν γεννηθεί. Εγώ πια τι άλλο να πω, εμένα για μένα ήταν το παιδί μου και είναι το παιδί μου. Θέλω το παιδί μου πίσω, τίποτα άλλο. Τα παιδιά θα βρούνε από τον Παύλο πάρα πολλά πράγματα και μέσα από τα τραγούδια του και θα βρούνε να πάρουνε. Εγώ και η κόρη μας από τον πατέρα, από τον πατέρα, ότι είχε ένα ατύχημα. Ήρθε ο ίδιος να μας το πει, απλά είχε ένα ατύχημα. Τροχαίο? Όχι, έπεσε κάτω και χτύπησε, ήξερε πάρα πολύ καλά ότι
ήξερα ότι είναι εδώ στη γειτονιά, δεν ήξερε ότι δεν είχε πάει μακριά για να είναι τροχαίο και κάτι, ότι απλά έπεσε και χτύπησε. Και ότι χτύπησε λίγο στο κεφάλι του. Και ήρθε να με πάρει για να με πάει στο νοσοκομείο. Σε καμία περίπτωση δεν πίστεψα ότι ήταν χτύπημα, ότι είχε πέσει κάτω. Δεν πίστεψα γιατί αυτό μου έλεγε. Οι κινήσεις όλες ήταν ότι δεν έγινε έτσι, ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει, αλλά δεν ήθελα να πιστέψω ότι δεν θα το ξαναδώ. Πιστεύω ότι ήταν μέσα στην εντατική κάπου, κάτι σίγουρα κάτι άλλο είχε γίνει, κάτι άλλο είχε γίνει, δεν έπεσε. Και φτάνοντας εκεί, αυτό που θυμάμαι ότι είναι κάποια γιατρός που ήταν εκεί, έβλεπα στα μάτια της το, αλλά δεν μου έλεγε, δεν μου έλεγε, κάποια στιγμή μου το είπαν από εκεί και πέρα. Εκεί, εξάλλου εκεί έχει σταματήσει ο χρόνος, δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Δηλαδή από εκεί και πέρα, είναι περιττό να κάθομαι να τα λέω τα ίδια και τα ίδια, δηλαδή το γεγονός το πώς το είπανε. Μου το είπανε πάντως μέσα στο νοσοκομείο. Πότε μάθατε ότι τον μαχαίρωσαν το παιδί σας και ήταν χρυσαυγίτης? Μου το είπε ο γιατρός μέσα στο νοσοκομείο που με πήρε στο γραφείο του εκεί, μου το είπε ότι έφυγε, έτσι όπως έφυγε και ότι να είσαι σίγουρη ότι θα πληρώσουν. Αυτό θυμάμαι τα λόγια του γιατρού, ότι και τον πιάσανε, μου είπα εκεί. Από εκεί και πέρα οι εξελίξεις και όλα αυτά και αναγκαστικά κάποια πράγματα τα άκουγα όταν το λέγανε. Ποιο είναι πιο σκληρό, η απώλεια του παιδιού σας ή η άδικη απώλεια? Το παιδί σας δεν ήταν μέλος κάποιου κόμματος. Δεν έγινε... Η άδικη απώλεια του παιδιού. Άδικη απώλεια του παιδιού. Αυτό είναι που δεν μπορώ. Ένας άνθρωπος, ένας χρυσαυγίτης μου είπε σε συνέντευξή του ότι ο Παύλος ήταν στόχος. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύετε? Όχι, δεν το πιστεύω. Στόχος από τραγούδια του νέου. Ναι,